Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ανοσιολογιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Περιφερειακή Σύμβουλος, κύριε Συνομική Διευθυντά, αγαπητοί συνεργάτες στο Δήμο, φίλε Αντιδήμαρχε του Ηρακλείου, κύριε Βαρδαβά, φίλες και φίλοι, όπως ακούσατε, είναι μακρά η ιστορία της γιορτής του αθλητή στο Δήμο Νικολάου. Μια εκδήλωση που καθιερώθηκε και τότε συνεχίζει να γίνεται με την ίδια λαμπρότητα σημαίνει ότι ήταν σωστή, έλειπε και γι' αυτό έχει πει στο καλεντάρι των εκδηλώσεων του Δήμου διαχρονικά. Νομίζω ότι το να τιμούμε τους διακριθέντες, τους πρώτους, είναι υποχρέωση, γιατί από τη μια μεριά δημιουργούμε κίνητρο για τους υπόλοιπους αθλητές να προσπαθήσουν παραπάνω για να διακριθούν και εκείνοι. Ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι πρέπει στη σημερινή κοινωνία της μέσης ποιότητας οι διαφορετικοί, οι καλοί να τιμούνται και να αναγνωρίζονται. Αυτό νομίζω ότι υπηρετεί και αυτή η γιορτή του αθλητή, και ότι συνολικά τιμά τον αθλητισμό. Μια υπόθεση που στο Δήμο Αγίου Νικολάου είχε σε όλους τους τομείς από πολύ παλιά σημαντική, αν θα λέγαμε, παρουσία. Είτε να αθλητισμός λεγόταν εξαιτίας της λίμνης μας, είτε στη συνέχεια με τα νέα φιντάνια που προέκυψαν, αν θέλετε, από τη δεκαετία του 70 και μετά, με τους εξαιρετικούς γυμναστές δηλαδή που απέκτησε η πόλη, καταφέραμε να βγούμε σωστά και σοβαρά και στους υπόλοιπους τομείς αθλητισμού, είτε στίβος, είτε συγχρονισμένη κολύμβηση, είτε πολεμικές τέχνες και όλα αυτά τα οποία σήμερα αποτελούν και ολυμπιακά αθλήματα. Εύχομαι λοιπόν σε όλα τα παιδιά επιτυχίες, να νιώσουν τη χαρά της συμμετοχής και προφανώς τη μεγάλη χαρά της πιθανής διάκρισης, αλλά και στους γονείς καλή δύναμη για να υποστηρίζουν τα παιδιά τους και να τα οθούν να συμμετέχουν, γιατί καλός, κάλλιστος ο πρωταθλητισμός, καλύτερος όλων η συμμετοχή στο άθλημα, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα του να συνειδητοποιούμε το εμείς και όχι μόνο το εγώ. Καλή χρονιά να έχουμε.